Γεια σας. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα πάμε να γνωρίσουμε το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Πάμε στο Google να πληκτρολογήσουμε Scratch. Το πρώτο αποτέλεσμα που μας δίνει στην αναζήτηση είναι και το ζητούμενο. Η διεύθυνση του Scratch είναι scratch.mit.edu. Το πατάμε. Ωραία. Και τώρα έχουμε μπει στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Ας πατήσουμε την επιλογή «Δημιούργησε» και πάμε να δούμε τι είναι το Scratch. Το Scratch είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού στο οποίο μπορούμε να προγραμματίσουμε τις δικές μας διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και animations, αλλά και να μοιραστούμε τις δημιουργίες μας με άλλους στην online κοινότητά του. Παρατηρήστε ότι εδώ πέρα στην άκρη μας δίνει δύο επιλογές. Εγγραφή στο Scratch και σύνδεση. Αν έχουμε ήδη κάνει εγγραφή στο Scratch, πατώντας σύνδεση, μπορούμε να συνδεθούμε με τον κωδικό μας. Διαφορετικά, μπορούμε να προχωρήσουμε σε εγγραφή στο σύστημα. Είναι καλύτερο να είμαστε εγγεγραμμένοι στο Scratch, γιατί έτσι μπορούμε να αποθηκεύσουμε online, στο cloud του Scratch, τα έργα μας. Για να πάμε να πούμε μερικά πράγματα και για το περιβάλλον. Οι περιοχές στις οποίες χωρίζεται το Scratch είναι οι εξής. Αυτή εδώ είναι η περιοχή των εντολών. Εδώ βρίσκεται μία γάτα. Η γάτα είναι ένα αντικείμενο ή αλλιώς μορφή όπως λέγεται ή χαρακτήρας ή και sprite, στο οποίο εμείς μπορούμε να δώσουμε κίνηση και ζωή με τις εντολές μας. Αυτό εδώ είναι ένα tutorial παράθυράκι, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το χρειαζόμαστε και το κλείνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι η μορφή μας ή οι μορφές μας, γιατί μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερες. Εδώ είναι τα υπόβαθρα, δηλαδή τα σκηνικά που μπορεί να έχουμε το φόντο πίσω από μία ή περισσότερες μορφές. Και σε αυτό εδώ το σημείο, στο κέντρο του περιβάλλοντος, μπορούμε να προγραμματίσουμε με τις δικές μας εντολές. Εδώ φτιάχνουμε τα σενάρια μας. Πάμε σε αυτήν εδώ την περιοχή των εντολών για να δούμε τις διαθέσιμες μας εντολές. Παρατηρήστε ότι είναι χωρισμένες ανά είδος και ανά χρώμα. Δηλαδή, αν πατήσω στην κίνηση, εμφανίζονται εδώ στα δεξιά τους οι εντολές της κίνησης. Αυτές είναι οι εντολές της όψης, εντολές για τον ήχο, συμβάντα, όταν για παράδειγμα στο σημαίακι γίνει κλικ, έλεγχος και ούτω καθεξής. Κατεβαίνοντας από την παρακυλής από εδώ κάτω, μπορούμε να δούμε και τις υπόλοιπες εντολές. Πάμε να δώσουμε ζωή στο αντικείμενό μας, στη γάτα μας. Πάω στις εντολές κίνησης και σέρνω εδώ μέσα, στην περιοχή σεναρίων, την εντολή κινήσου 10 βήματα. Το πλεονέκτημα στο περιβάλλον του Scratch είναι ότι οι εντολές μου είναι έτοιμες σε μορφή, είναι σαν τουβλάκια. Και μπορώ πάρα πολύ εύκολα να τις σύρω εδώ και να τις ενώσω όπως κάνω και με τα Lego. Με το να είναι έτοιμες σε τουβλάκια, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να κάνω κάποιο λάθος στις εντολές. Πατώντας πάνω στην εντολή, κάθε φορά που πατάω, βλέπω ότι η γάτα μου μετακινείται μπροστά 10 βήματα. Παίρνω την εντολή κινήσου 10 βήματα και βάζω μπροστά από τον αριθμό 10 το μείον και πατάω. Παρατηρώ ότι τώρα η γάτα μου κινείται προς τα πίσω. Αν ενώσω αυτές εδώ τις δύο εντολές, φτιάχνω ένα μπλοκ εντολών. Πατάω πάνω στο μπλοκ. Δεν παρατηρώ τίποτα. Για το ότι δεν παρατηρώ τίποτα, φταίει το γεγονός ότι γίνεται αστραπιαία η κίνηση προς πίσω και δεν το αντιλαμβάνεται το μάτι μας. Πηγαίνουμε στις εντολές ελέγχου και παίρνουμε την εντολή «Περίμενε ένα δευτερόλεπτο». Κάνουμε το χρόνο 0,3 δευτερόλεπτα. Κάνουμε το ίδιο και εδώ. Ενώνουμε τις εντολές μας και πατάμε πάνω τους. Πατώντας πάνω βλέπουμε ότι κάνει την κίνηση μπροστά 10 βήματα, περιμένει πίσω 10 βήματα μία φορά. Αν θέλουμε να κάνει να εκτελεί την κίνηση αυτή μπροστά πίσω για πάντα, επιλέγουμε τον μπλοκ εντολών για πάντα, την επανάληψή μας. Πάμε και στα συμβάντα. Βάζουμε το τουβλάκι όταν πατηθεί το σημαίακι, αυτό εδώ. Πατάμε
και βλέπουμε ότι η γάτα μας εκτελεί την κίνηση μπροστά-πίσω συνεχώς. Πάμε να της βάλουμε ένα υπόβαθρο, ένα σκηνικό. Πηγαίνουμε εδώ. Και εδώ τώρα εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα υπόβαθρα. Είναι χωρισμένα όπως βλέπετε εδώ σε κατηγορίες. Πάμε εμείς στους εξωτερικούς χώρους και διαλέγουμε για παράδειγμα εδώ. Το κατάστρωμα στην παραλία. Βάζουμε τη γάτα μας σε αυτό το σημείο, πατάμε το σημαίακι και βλέπουμε την κίνηση μέσα σε ένα σκηνικό. Πατάμε stop για να σταματήσουν όλες οι εντολές να εκτελούνται και πάμε να τις βάλουμε παρέα. Πηγαίνουμε εδώ στα αντικείμενα και θα πάμε να ψάξουμε να βρούμε μία πάπια. Πέρα από το γεγονός ότι μπορώ να πάω στα ζώα, να πατήσω και να βρω το ζώο που θέλω και να το εισάγω σαν μορφή μέσα στο πρόγραμμά μου, μπορώ να πάω στην αναζήτηση, να γράψω αυτό που ζητάω στα αγγλικά, για παράδειγμα πάπια, και να μου εμφανίσει τη μορφή. Την εισάγω. Παρατηρήστε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενεργοποιημένη η πάπια. Εδώ, στην περιοχή εντολών, φαίνεται το εικονίδιο της πάπιας αχνό και μέσα η πάπια είναι άδεια. Δεν έχει εντολές αυτή τη στιγμή. Σε αντίθεση με τη γάτα, που στην περιοχή εντολών της, όπως βλέπετε, έχει τις εντολές που γράψαμε πριν. Πηγαίνουμε στην πάπια, την τοποθετούμε στο κατάστρωμα. Πηγαίνουμε να τη μικρύνουμε λίγο, να είναι λίγο πιο μικρή σε σχέση με τη γάτα. Εδώ, σε αυτή την περιοχή που λέει μέγεθος. Και αλλάζουμε το μέγεθός της σε ένα 80% για παράδειγμα. Ωραία. Θέλουμε για την πάπια τώρα να βάλουμε το ίδιο σενάριο μέσα, όπως και για τη γάτα. Δηλαδή να κινείται και αυτή μπροστά πίσω ακριβώς τους ίδιους χρόνους. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξαναγράφουμε τις εντολές από την αρχή. Μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στην ομάδα εντολών της γάτας και να πατήσουμε διπλασιασμό. Και όπως είναι αυτή η ομάδα εδώ εντολών, να πάμε να τη ρίξουμε πάνω στην πάπια. Έτοιμο το σενάριο, έχει αντιγραφεί. Και πάμε τώρα να πατήσουμε το σημειάκι για να δούμε το σενάριο συνολικά να εκτελείται. Και βλέπουμε εδώ τώρα γάτα και πάπια συντονισμένες να κινούνται στον ίδιο ρυθμό. Πάμε να τους βάλουμε και μουσική. Πάμε πρώτα στη γάτα. Από τις εντολές του ήχου επιλέγουμε την εντολή «Παίξε νιάου μέχρι τέλους». Μπορούμε να βάλουμε αυτήν εδώ την εντολή μέσα στην επανάληψή μας, στο σενάριο της γάτας, ή μπορούμε να την βάλουμε σε μία ξεχωριστή επανάληψη. Να παίζει δηλαδή παράλληλα ένα άλλο σενάριο. Όταν στο σημειάκι γίνει κλικ, επιλέγουμε από τον έλεγχο το για πάντα, ενώνουμε τον μπλοκ των εντολών μας και πατάμε το σημειάκι. Και βλέπουμε ότι η γάτα μας απέκτησε φωνή. Πάμε να κάνουμε το ίδιο για την πάπια. Αυτή τη φορά βλέπουμε ότι έχοντας αλλάξει αντικείμενο, μέσα στους ήχους της πάπιας μας έχει παίξε ήχο duck μέχρι τέλους. Το επιλέγουμε. Επιλέγουμε και το για πάντα. Αυτά όλα φυσικά θα τα βάλουμε κάτω από το συμβάν όταν πατηθεί το σημαίακι. Και πάμε τώρα να εκτελέσουμε το σενάριο. Και βλέπουμε ότι και τα δύο ζωάκια χορεύουν και φωνάζουν παρέα. Συνοψίζοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι στο σημερινό μας μάθημα είδαμε το περιβάλλον του Scratch, είδαμε πώς μπορούμε να βάλουμε αντικείμενα, πώς μπορούμε να βάλουμε υπόβαθρο ή σκηνικό και πώς μπορούμε να δώσουμε ζωή στα αντικείμενά μας.